Σε γαστρονομικό παράδεισο αναδεικνύεται η Κρήτη που πλέον αναγνωρίζεται ως ένας τέτοιος προορισμός μέσα και από διεθνείς πλατφόρμες κριτικών. Στα βραβεία που ανακοίνωσε η TripAdvisor βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Όταν πας κάπου θες να φας καλό φαγητό, να ξεκουραστείς, να έχεις τον ήλιο, να κάνεις τον μπάνιο σου και το βασικό, το φαγητό παίζει ιδιαίτερο ρόλο πιστεύω, να πας κάπου να φας καλά. Πιστεύω ότι τα προϊόντα, τα παραδοσιακά που έχουμε, η πρώτη δηλαδή μεγάλη σημασία, το ελαιόλαδο που είναι βασικό για να μαγειρεύουμε τα παραδοσιακά μας, συντελούν για το αποτέλεσμα αυτό που υπάρχει. Αυτό το πράγμα το έχουν καταλάβει ορισμένοι και το πως τον αρέσει η κριτική κουζίνα. Τον αρέσει. Οι ιδιοκτήτες παραδοσιακών μαγειρίων της Κρήτης υποστηρίζουν πως τα αγνά υλικά, η ποιότητα και η ποσότητα είναι τα συστατικά της επιτυχίας. Καλοφαγάδες και μη αναγνωρίζουν σε αυτά την υπεροχή της κριτικής κουζίνας. Χρησιμοποιούμε το λάδι το δικό μας, έχουμε καλές πρώτες ύλες, έχουμε ντόπια κρέατα, είναι τα αρνιά, είναι πολλά πράγματα. Και πιστεύω εντάξει τώρα οι Έλληνες μάγειροι είναι πολύ καλοί. Ένας λόγος πολύ σημαντικός που δεν είπαμε είναι και η φιλοξενία που έχουμε, έτσι. Η κριτική φιλοξενία διαφέρει πιστεύω από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ποιότητα μετράει και η ποσότητα, διότι όταν πας σε ένα μαγαζί δεν του λες τι κάνει το φαΐ, θέλουμε να φάω μια μέρα φαΐ. Και άμα βλέπεις τι είναι λίγο, δεν σε ρώτησα εγώ τι κάνει, εγώ θέλω να φάω. Και άμα δεν είναι σωστή μερίδα, μπερδεύει δουλειά. Άρα πρέπει να ακριβώς το φαΐ που θα προσφέρει να χορταίνει το μάτι. Δεν χορταίνει το στομάχι. Πρώτα χορταίνει το μάτι και μετά το στομάχι. Εστιατόρες με μακρά ιστορία στα Χανιά εξηγούν πως έχουν πελάτες από ολόκληρο τον κόσμο που συνδυάζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με γαστρονομικές απολαύσεις. Ξένοι επισκέπτες φαίνεται ότι αγαπούν το καλό φαγητό, γι' αυτό και επιλέγουν την Κρήτη. Πάρα πολύ. Έχουμε πελάτες 20 χρόνια. Ξένους γεροντάκια, ιστορίες και όπου πάνω μας θα ακολουθούν. Η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια στις πρώτες ύλες δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο τον κλάδο των εστιατορίων που πάντως παλεύει με όπλο την αναγνωρισμένη ποιότητα να διατηρήσει την πελατεία χωρίς να αυξήσει τις τιμές. Σε μια αρχή μας είναι να βαστάμε χαμηλές τιμές, δεν θέλουμε συνέχεια να αλλάζουμε τιμές. Αυτή ήταν η πορεία μας από την αγορά και εδώ συνεχίζουμε το ίδιο. Σταθερές τιμές, χαμηλές τιμές για τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Στις λίστες της TripAdvisor περιλαμβάνεται η Αθήνα ως τρίτος καλύτερος προορισμός για πολιτισμό στον κόσμο, ενώ γενικά η Ελλάδα έχει παρουσία στα βραβεία με τους καλύτερους προορισμούς για φαγητό, με τα καλύτερα μέρη για πολιτισμό και με τους καλύτερους προορισμούς για φυσικά τοπία.